Πάμε στη Θεσσαλονίκη να δούμε και να ακούσουμε τον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα. Κοίταξε, οι οργανωμένοι οπαδοί για ένα τμήμα αυτό πήγα στον Γκαρσία και του είπα ξεκαθάρισε το τοπίο, μπες μπροστά, γιατί ήδη ο Σαββίδης, ο Γιώργος, έχει βγάλει κάποια Instagram story και λέει μας τρυπάνε από μέσα. Και το έχει πει με τον Ζαγοράκη, με τον Αναστασιάδη και τον προπονητή τον Παύλο, τον Θερμιτζάκη, οι οποίοι είχαν πει το ίδιο πράγμα. Οπότε δεν θέλουμε να γίνεις εσύ Αναστασιάδης, να καλύπτεις πράγματα, πιες μπροστά και μίλα. Του είναι δύσκολο του Γκαρσία το κάνει αυτό, αλλά οι Ταλιμπάν του βάλαν το μαχαίρι, μπορεί να το στηρίζουν, αλλά αγαπάει και τον Πάο πιο πολύ. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Του βάλα το μαχαίρι του αρχηγού εδώ, του Γκαρσία, και του λένε το Μάιο πρέπει να καθαρίσει την πουγάδα. Αλλιώς, αν δεν πάει καλά η ομάδα, εσύ δεν φύγεις. Αυτός λοιπόν, αφού βλέπει ότι κάποιοι συνεργάτες του δεν είναι άξιοι εμπιστοσύνης στο να τους μεταφέρει πράγματα, να τα μεταφέρουν στον πρόεδρο, στον μεγαλομέτωχο, πήρε την πρωτοβουλία. Τον δασκάλεψαν σωστά και οι οργανωμένοι, το ξύπνησαν δηλαδή. Πρέπει να το κάνει αυτό και να παρακάμψει κάποιους συνεργάτες. Τώρα, ο Σαββίδης δεν ξέρω πώς θα το λάβει αυτό το πράγμα. Ένα θα πω μόνο. Ο Σαββίδης έχει μια νοοτροπία, όχι ελληνική. Δηλαδή, σε μια επιχείρηση έχουμε δύο ρουφιάνους και τα έχουμε καλά κτλ. Ο Σαββίδης γνωρίζει και έχει πιάσει συνεργάτες του, να το πω λαϊκά, να μην του φέρονται καλά. Αλλά η νοοτροπία της ρώσικης κουλτούρας είναι εντάξει, είναι οικογένεια. Δηλαδή και η κακή είναι η οικογένεια. Mm-hmm. Αν δηλαδή ο Γκαρσία πάει να ενοχλήσει την οικογένεια, δεν ξέρω πώς θα το λάβει ο Σαββίδης. Γιατί εδώ οι οπαδοί, το λέω κάτι πολύ κοινωνιολογικό έτσι, τώρα οι κοινωνιολόγοι με βαθμολογούν εμένα. Οι οργανωμένοι ζουν με την πασοχική κουλτούρα και το ροφιανιλίκι της νεοελληνικής σύγχρονης κοινωνίας. Ο άλλος μπορεί να έχει άλλη νοοτροπία και να το πάρει στραβά αυτό που θα το πει ο Γκαρσία.